και ανερχόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζοντας και μικρούς που της βασιλείας σου και στη θέλος και στο πνεύμα το Άγιον των Κύριων των Ζωπιών. Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Φράσεις του σημερινού Ευαγγελίου που ακούσαμε. Ο Χριστός είναι πάνω στο Θαβόριο όρος, γίνεται η μεταμόρφωση. Κάτω οι μαθητές στους πρόποδες του όρους ανταμώνουν με έναν πατέρα ο οποίος έχει οδηγήσει εκεί το παιδί του γιατί πάσχει από σεληνιασμό. Τελειώνει η μεταμόρφωση και κατεβαίνει ο Ιησούς Χριστός από το όρος κάτω στο κάμπο. Εκεί αμέσως τον πλησιάζει ο πατέρας και του λέει: «Κύριε, έφερα το γιο μου εδώ για να μου τον θεραπεύσεις». Αλλά με τους μαθητές σου δεν έγινε τίποτα. Και ο Χριστός βέβαια επίθυνε μια φράση πολύ σκληρή προς τους μαθητές και όλους όσοι δεν βρίσκονται εκεί. Ονείδησε την απιστία αυτών και χωρίς να σταθεί καθόλου θεραπεύει τον νέον και λέει ότι αυτό το γένος δεν βγαίνει ούτε εκπορεύεται η μη εν προσευχή και νηστεία. Και ποιο είναι το γένος αυτό των δαιμόνων? Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ότι είμαστε στη δίνη του σατανά. Αφήνουμε τον εαυτό μας να είναι κάτω από την κυριαρχία του διαβόλου, ο οποίος βέβαια η δύναμή του είναι περιορισμένη, αλλά βρίσκει αδυναμία σε μας και μας ταλαιπωρεί στη ζωή μας. Και τούτο γιατί? Γιατί λείπει από τη ζωή μας ο Χριστός. Έλειπε από τον πατέρα και το γιο εκείνη τη στιγμή ο Χριστός ήταν πάνω στο βουνό και δεν ειδηνήθησαν οι Απόστολοι να θεραπεύσουν τον Υιόν. Η παρουσία του Χριστού δεν άφησε καμιά αμφιβολία. Ο ταλέπορος νέος εθεραπεύθη αυτομάτως. Και εκεί είπε ο Χριστός: «Δεν έχετε πίστη», σου λέει, «εάν είχατε πίστη ως κόκκον συνάπεως». Όλοι ξέρετε το συνάπειο και ξέρετε το σποράκι που έχει. Πολύ μικρό. Εάν πέσει κάτω δεν το βρίσκουμε εύκολα. Αυτός όμως ο κόκκος, εάν πέσει στη γη, αμέσως θα βλαστήσει και θα γίνει ένα φυτό αρκετά μεγάλο. Αν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπειος, λέει, είπατε στο όρος αυτό, το Θαβόρι ήταν μπροστά του, ο Ταΐγετος απέναντί μας. Φύγε από εκεί και πήγαινε στη θάλασσα και θα πάει. Αλλά λείπει η πίστη και δεν υπάρχει πίστη ούτε τόσο μικρή όσο είναι ο κόκκος ενός συναπιού. Όχι το στάρι. Το στάρι είναι περίπου 50 φορές μεγαλύτερο από τον κόκκο του συναπιού. Αλλά κάθε κουκουτσάκι, βλέπετε, έχει μέσα του τη δύναμη και τη ζωή. Έτσι τα έχει φτιάξει ο Θεός. Ο Χριστός λοιπόν σήμερα με την ευκαιρία της ιάσεως αυτού του νέου ο οποίος έπασχε από συγχυμιασμό, δηλαδή από κατάληψη του σατανά, ήταν μέσα του ο διάβολος, έδωσε την ευκαιρία σε εμάς να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται χωρίς πίστη στο Θεό. Και ο ίδιος μας τονίζει: «Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν». Χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Εμείς δυστυχώς τον αφήνουμε τον Χριστό στην άκρη και αφήνουμε το πεδίο ελεύθερο να χορεύει ο σατανάς. Ο Χριστός βέβαια από αγάπη σέβεται την ελευθερία μας και δεν παρεμβαίνει έτσι τελικά. Θέλει το ναι το δικό μας. Θέλει η σωτηρία μας να είναι από την δική μας πρωτοβουλία. Θέλω να σωθώ και σε θέλω Χριστέ κοντά μου. Τότε έρχεται αλλιώς. Δεν παρεμβαίνει την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί
Αυτός δημιούργησε τον άνθρωπο απολύτως ελεύθερο, να κάνει ό,τι πρέπει, ελεύθερο, όχι ασίδωτο. Η ελληνική γλώσσα είναι σαφής, άλλο ελεύθερος και άλλο ασίδωτος. Ασίδωτος κάνω ό,τι θέλω. Εμποδίζω τον άλλο στον δρόμο, κάνω ό,τι μου καμείς. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Ελευθερία είναι να κάνω αυτό που πρέπει. Και ελευθερία είναι αυτή που, μέχρι, που φτάνει μέχρι να μην εμποδίσω την ελευθερία του άλλου. Ο Χριστός λοιπόν, ο Δημιουργός, σέβεται την ελευθερία μας και από αγάπη δεν παρεμβαίνει στη ζωή μας. Μας θέλει όμως να το καλούμε κοντά. Όταν του πούμε «Ερδέ κοντά μου», αυτός είναι δίπλα μας. Είναι πάντα δίπλα μας. Αλλά στενοχωριέται για την αδιαφορία τη δική μας. Για μια φορά, αγαπητοί μου ξένοι, φτάσαμε εδώ, σε αυτό το προβούνι του πάνω, στο Αρμαγιάννη το Γούρο. Και σήμερα, δόξα να έχει ο Θεός μας ευνόησει, να έχουμε ορατότητα, να έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα. Και όπως ανεκτιμήσετε εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί τώρα έχουμε 11, 12, 13 χρόνια, έχουμε καθιερώσει αυτή την άντρωση, σε αυτό το βουνό και καμαρώνουμε τη δημιουργία του Θεού. Πάντα εν σοφία η ποιή σας. Τι να καμαρώσει κανείς οπουδήποτε αλλού, αν δεν βρεθεί εδώ και κοιτάξει κατά τη Δύση. Ένας μορφής ταγίτος, 60 χιλιόμετρα από την πυραμίδα μέχρι το Αμπελάκι. Και στη μέση του, ακριβώς στη μέση, περίπου στα 30 χιλιόμετρα, κόπηκε με το μεγάλο σεισμό που έκανε τη Σπάρτη εδώ και αιώνες, τον οποίο αναφέρει ο Στράβωνας. Και βλέπετε μια μεγαλοπρέπεια. Ένα βουνό το οποίο στέκει από εδώ και λέει: «Εγώ είμαι δημιούργημα του Θεού. Προσέξτε που πηγαίνετε και που βαδίζετε. Είμαι στην διάθεσή σας και εγώ», λέει το βουνό. Αλλά βλέποντάς με, καμαρώνοντάς με, να ενθυμίστε ότι και εγώ είμαι δημιούργημα του Θεού. Πίσω μας δε στην Ανατολή, ο μεγαλοπρεπής Πάρνας, ο εγώς μας. Γιατί και τα δυο βουνά είναι λακωνικά. Έχει και από εκεί βουνό προς την Κινουρία. Έχει και από εκεί βουνό προς τη Μεσσηνία. Αλλά και από εκεί είναι τα βγες βουνίτσι, βουναλάκια. Και ένα μεγαλοπρεπές βουνό είναι εδώ στη Σπάρτη. Και πίσω ο Πάρνας, αυτό το τρίκορφο εδώ, το Χρόνιο και άλλες δυο κορφές, που στο Χρόνιο αριστερά αν θα πάτε, είναι ένας κάμπος, ο κάμπος εδώ της περιοχής μας, που χωράει σχεδόν τη Σπάρτη. Και λέτε, ποιος αρχιτέκτονας, ποιος γλύπτης, ποιος έκανε αυτή την ομορφιά, ποιος επιτρέπει να βλέπουμε από εδώ το γυμνό βουνό των Δουλειανών, να βλέπουμε μπροστά μας όλο το Μέναλο, όλο το Μέναλο, να βλέπουμε τη Ζήρια, να βλέπουμε το Χερμό, λίγο ακόμα και να δούμε και πίσω ακόμα προς τον Παρνασσό, από την κορφή του Αιγαίου και από την κορφή του Πάρνονα, φαίνεται ο Παρνασσός, φαίνεται τα λευκά όρη της Κρήτης. Και όλα γύρω γύρω εδώ, η περισσότερη περιοχή της Μεγαλοπόλεως, της Αρκαδίας και εδώ πέρα περιοχή της Αργολίδος, πίσω από το Αρτεμίσιο όρος που είναι λευκό και αυτό, και στο βάθος, στο βάθος φαίνεται ακόμα και η αρχαία Κόρινθος, στο βάθος πέρα. Βλέπετε ότι μας έχει προσφέρει ο Θεός αριστουργήματα τα οποία δυστυχώς δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας έδωσε αυτά τα δώρα. Και αντί να τον υμνούμε και να τον μεγαλύνουμε, εμείς με τη συμπεριφορά μας τον υβρίζουμε και τον υβρίζουμε όταν αμαρτάνουμε καθημερινώς και δεν θέλουμε την παρουσία του κοντά μας. Μια χρονιά είχα περιγράψει σε ένα σειρά του Ταΐγητου, το οποίο σχεδόν όλο να το περπατήσει σε όλα τα μονοπάτια του και σε όλες τις μονοκουφούλες, και κάτω εκεί φαίνεται και τα βουνά της Μάνης και αριστερότερα φαίνεται η κουρκούλα των Μολάβων και φαίνεται και το βουνό πάνω από την Κρεμαστή και εδώ ο Αηλιάς του Παραστού και πιο κάτω η μονοκορφή η Λευχή της Ζαραφώνας και εδώ πίσω μέσα στη Μεγαλόπολη βλέπουμε και την Τζεμπερού και το Χερμό που είναι μέσα οι αναμεταδότες και τα φουγάρα του εργοστασίου και όλα αυτά τα πράγματα. Μας χαρίζει ο Θεός την ευκαιρία να τα καμαρώσουμε από αυτό το προβούλι του Πάρνονα που το έχουμε χαρακτηρίσει ο Άγιος Ιωάννης, ο Κούρος, που θα διαβάσετε, να μην σας κουράζω, στο φυλάδιο που θα σας δώσω, γιατί το ονομάσαμε έτσι,
και γιατί τιμάμε εδώ τον Αγιάννη τον Θεολόγο που γιορτάζει σε 8 Μάη και 26 Σεπτεμβρίου. Αλλά όπως είπαμε, δυστυχώς και το Μάη και το Σεπτέμβριο 26 είναι ο καιρός ακόμα κρύος. Και οι σοπαραγραίοι μας που τα φτιάξαν εδώ αυτά και ήταν ψωμάκι, έχουν και αυτοί τα καλοριφέ στο σπίτι και δεν βγαίνουν. Οπότε ήταν εγκαταλειμμένο το φυσάκι εδώ. Και ερχόταν ένα Σάββατο το καλοκαίρι ένας ιερέας να κάνει μια λειτουργία με 5 δασικούς. Ενώ πολύ σωστά σκεφτήκαμε και τώρα για 10 χρόνια, 12, 14 πάμε, ανεβαίνουμε την Κυριακή αυτή μετά τη Παναγία, καθιερευμένο αυτό κάθε χρόνο και τιμάμε εδώ τον Αγιάννη τον Θεολόγο. Δεν είναι μόνο ο Αγιάννης, αν δεν κάνουμε τη γιορτή 8 Μάη και 26 Σεπτέμβρη. Τον ενδιαφέρει πώς τον τιμάμε. Αυτό που ενδιαφέρει είναι πώς τιμάμε τον Θεό, όχι πότε. Πώς. Το πώς έχει μεγάλη σημασία. Εάν δηλαδή έχουμε τη διάθεση την ιστορική να είναι ο Θεός κοντά μας, να είναι ο Θεός μέσα μας. Θα επακολουθήσει μία αρτοπλασία και συνέχεια ένα μνημόσυνο για το οποίο συγχαίρω τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Σπάρτης που το κάνει για δεύτερη ή τρίτη χρονιά εδώ και το κάνει το μνημόσυνο αυτό αφενός με για τον συμπατριώτη μας τον Γιώργη τον Παπαθεοδόρου που έστησε το δεύτερο καταφύγιο στην Αρτόμουσκα και για τον πρωτοπόρο στα καταφύγια και στην ολιβασία τον Χαρίλαο Καλαβριτινό. Ελεησόμεθα υπέρπλευσε μουσιμών έθνους πάης αρχής και εξουσίας εν αυτόν του μεταξιάν θάλασσα και αέρα φιλό Χρήστου ημών στρατού. Όσο να ετοιμάσουν και τα κόλληβα για να μοιραστούν και τον Άρτο που κόβεται, θα πω δύο λόγια ακόμα, γιατί νομίζω ότι απόλαυση είναι να βρίσκεται κανείς εδώ. Σας είπα προηγουμένως ότι στον Πάρβαλα ακριβώς εκεί που είναι το προβούδι μπροστά, μεταξύ αυτού του άλλου που είναι αριστερά και του μεγάλου και πρόκειται που είναι στο μέσο, υπάρχει ένας κάμπος μεγάλος. Έχει ξεκινήσει δρόμος από την Σταγόραχη, έχει φτάσει πολύ κοντά. Την εποχή που γινόταν έργα εδώ με το δασαρχείο, το οποίο δυστυχώς απογεμάθηκε και δεν έχω κανένα δασικό σήμερα, μόνο βλέπω έναν παλιό, τον Πανάση το φίλο μου. Μόνο Πανάση είναι εδώ. Δεν υπάρχει κανείς νέος δασικός. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμίστε το φιλοδοχείο S4 γίνανε πολλά αέρια εδώ. Η δασική υπηρεσία το ξέρω στον δρόμο, δεν υπάρχει δρόμο στον Πάρνα που να μην είναι αυτό του δρόμου. Παρακαλώ λίγο, δύο λεπτά. Λίγο την προσοχή σας, Έμεινε ο δρόμος από το καταφύγιο μέχρι τον Άγιο Βασίλη χωματόδρομος και έμεινε και αυτό το άνοιγμα που έφτασε μέχρι τον κάμπος εδώ σχεδόν γιατί πήραν τα λεφτά οι υπηρεσίες τότε του κράτους για να κάνουν τα αντιλαμβάνοντα έργα. Και στο Ταΐγετο απέναντι έμεινε ένα έργο το οποίο ήταν το λαμπρότερο για το Ταΐγετο. Έχει κάνει το δασαρχείο, κάθε τους δρόμους όλους άσφαλτο. Όλοι οι δρόμοι παντεβαίνουν στο Ταΐγετο άσφαλτος. Και έχει ξεκινήσει να συνδέσει οριζόντια αυτούς τους δρόμους από την Τρίτη, την Κουγάνικα, την Αχοφόρη, τα Ηγέτη, Σοχά, Λαγκώματα, Πενταλόνια, Πενταλούς, Μακελάρι, και να βγει στο δάσος της Βασιλικής και να κατέβει στην Καλαμίνη. Αλλά δυστυχώς πήραν τα χρήματα τότε για τα Ολυμπιακάδια και εμείς μείναμε ρέστη που λέει. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή κάποιος θα φροντίσει, εγώ το καταμείνω συνέχεια. Και τώρα τελευταία οι άρχονται να δεν έρχονται εδώ γιατί ξέρουν τον παγιός θα τους ζητήσει. Αν έρχεται εδώ λέω αν δεν φτιάξεις αυτό είναι τρόπο. Αν δεν έρχονται τώρα τελευταία μας εγκατέλειψαν, δεν έχετε κανένας. Αν έρθει ο Κατούρης εδώ, έχω περιφιάνει στον δρόμο, Στραβόραχη, κάμπο. Αν δεν είναι εσύ να πει εδώ, είσαι από κάτω, καταλογίζουν από κάτω εδώ. Από τα καστροχώρια. Καστρί. Ναι, τα καστροχώρια. Που για αυτά χωριά. Λοιπόν, τώρα να πω ακόμα ότι εδώ που είναι ο κ. Μαγκανάκης, ο Αντριανάκης,
Λοιπόν, βλέπετε τι έχουμε, τι βαθίστα στα πόδια μας. Τις καλλιές αυτές είναι τεράστιες στα πόδια μας. Πολύ χαμηλότερα. Μέσα στις 1910 είμαστε εδώ. Εκεί είναι η βαλίτσα είναι 1000 μέρος. Περιές είναι χαμηλότερα. Η τροπολτσά είναι 700 μέτρα. Δηλαδή είμαστε 1000 μέτρα πάνω από την Τρίπολη, εδώ. Από τις πάνω της μας δεν είναι καλά, υπάρχει είναι 500 μέτρα, δεν είναι. Δεν έχει υψόμετρο. Λοιπόν, να αγαπάμε το βουνό και όταν βρίσκουμε ευκαιρία, να ερχόμαστε. Εγώ έχω δημιουργήσει αυτή την κατάσταση, δηλαδή πρώτη Κυριακή μετά της Παναγίας, είναι καθιερωμένο. Τουλάχιστον όσο ζω και τότε εγώ να περπατάω, θα έρχομαι εδώ. Πρώτη Κυριακή μετά της Παναγίας. Δεν το αλλάζουμε. Έρχομαστε πρωί, έρχομαστε 8.30 η ώρα και τελειώνουμε 11.30 που είναι τώρα, ώστε να πάμε το λίγο Αλεξάκι, κάτω στο καταφύγιο, να καθίσουμε μέχρι το βράδυ όσοι έχει όρεξη και να δούμε τα εδέσματα που έχουν μαζί μας και που υπάρχουν εκεί και ετοιμάζονται από το πρωί. Θα παρακαλέσω να μην φύγει κανείς. Όλοι θα φύγετε κάτω, είναι καθίσματα για 250 άτομα, χωράμε όλοι, εδώ ο Θανάσης θα μας φέρει και τα ηχητικά κάτω και θα ακούσουμε και κανένα προκοτονέκο τραγούδι και θα τελειώσουμε εκεί όσο μπορούμε. Μια χρονιά μείναμε μέχρι το βράδυ αργά, γιατί η Σπάρτη είχε πολύ κάψωνα και πέραν τηλέφωνο και δεν έφυγε κανένας. Και φύγαμε με τα άστρα φύγαμε. Πέρυσι φύγαμε λίγο νύχτερα, είχε άρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει. Εύχομαι από την αγκαλιά σε όλους σας χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά και να αγαπάτε τα βουνά μας. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτό, επιθυμάστε αυτού τη αγάπη και την ανθρωπία, αν και μείνετε ούτε σε όλα στον αιώνα μου, δώσε εσύ Χριστέ ο Θεός ο κτήσιμο λόγος. Παραστάσε εκ νεκρών Χριστός ο Ιδρός των Σιών και σκληρωτής παραχάσης νικών. Ο άνθρωπος προς το καθελό και πάλι το βιβλίο, ελέησε και σώσε εμάς ο αγαθός του άνθρωπος και λέει μου Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.